Radio North 98. Η ενημέρωση στα βόρεια. Radio North 98 από τα βόρεια. Συνεχίζουμε την πολιτική επικαιρότητα, Δέσποινα. Έτσι ακριβώς, προεκλογική περίοδος, παιδιά, οπότε θα έχετε την δυνατότητα να ακούτε όλων των υποψηφίων βουλευτών τις θέσεις από όλα τα κόμματα μέσα από τη συχνότητα του North 98. Τώρα, την επόμενη καλεσμένη μας τη γνωρίσατε από το θέατρο, τη γνωρίσατε από την τηλεόραση. Τώρα επιχειρεί να γνωρίσει και το πολιτικό της προφίλ. Αναφερόμαστε στην υποψήφια βουλευτή ή βουλευτήνα του Κινήματος Αλλαγής στην Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Σοφία Μουτίδου. Βουλευτήνα καλύτερα, λέω εγώ, κυρία Μουτίδου, γιατί έτσι τιμάμε και το. Σαν το Σοφερίνα. Ακριβώς, σαν το Σοφερίνα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλά. Πώς σας φαίνεται αυτή η μετάβαση από τον πολιτισμό στην πολιτική? Εντάξει, παιδιά, για να μην λέμε μόνο λόγια, αυτό καλύπτεται μόνο με ένα βιβλίο, μετά να γράψω ένα βιβλίο. Για αυτές τις 20 μέρες που έχω ζήσει ως τώρα, τις προεκλογικές, είναι μια εμπειρία τελείως τρελή, είναι μια εμπειρία τελείως δεν τη φανταζόμουν. Δεν πρέπει να στοιχειοθετήσω λεξιλόγιο ολόκληρο για να την εκφράσω, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ένας άλλος κόσμος. Ας περιοριστώ σε αυτό. Ένας άλλος κόσμος, τελείως. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μουτίδου, εσείς γιατί αποφασίσατε ωστόσο να κάνετε αυτό το βήμα? Εγώ το αποφάσισα, Γιώργο, γιατί έτσι είμαι από πάντα, απλώς ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν έχω ανακοινώσει στον κόσμο κάθε συνδικαλιστικό μου βήμα μέσα στα χρόνια, αυτά τα 20 της καριέρας μου και τα προηγούμενα ως φοιτητρία. Εγώ από τότε που γεννήθηκα ασχολούμαι με την εκπροσώπηση ανθρώπων. Είτε είναι στη γειτονιά μου, είτε είναι στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στον εργασιακό χώρο. 20 χρόνια στο θέατρο είμαι πάρα πολύ ενεργή. Χωρίς να ανήκω κάπου, δεν εννοώ, χωρίς να είμαι σε κάποια παράταξη, φανερά ή σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο. Είμαι γεννημένη για να ακούω τους ανθρώπους και να τους εκπροσωπώ. Αυτό απλώς κάποια στιγμή το ήθελα πάντοτε στη ζωή μου. Ήταν στόχος στη ζωή μου κάποια στιγμή να μπω στην πολιτική. Απλώς ήρθε ελάχιστα πιο νωρίς από ό,τι το υπολόγιζα. Μου αρέσει πολύ η διαδικασία με τα κοινά. Μου αρέσει πολύ να ακούω στοχευμένα, να είμαι εκεί, να είμαι παρούσα σε αυτόν που μου μιλάει και μετά να προσπαθήσω να κάνω κάτι να του λύσω το πρόβλημα. Τώρα στις 20 μέρες. Ανεξάρτητα από πολιτικά οχήματα, καταλαβαίνεις, σαν άνθρωπος. Απλώς τώρα να ζητώ ένα όχημα για να έχω περισσότερη δύναμη, σαν φωνή. Πώς διαμορφώθηκε λοιπόν η ατζέντα σας στις 20 μέρες αυτές που ακούσατε τον κόσμο να σας μιλάει? Ποιο είναι το πρώτο θέμα που θέτετε ως υποψήφια βουλευτής για να λύσετε την. Εννοείται σαν πρόβλημα. Εννοώ σαν ζήτημα το οποίο σας άγγιξε περισσότερο και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί και δεν έχει λυθεί μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που με άγγιξε περισσότερο και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί και δεν έχει λυθεί, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που μου λέει ο κόσμος, είναι το πόσο προδομένος νιώθει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έχω έρθει σε επαφή αυτή τη στιγμή, περπατάω μόνη μου δρόμους, κάθε μέρα, 2 ώρες, μιλάω με εκατοντάδες ανθρώπους, σε λίγο θα πλησιάσουν και τη χιλιάδα, όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τίποτα πια. Και κανέναν. Παρόλα αυτά όμως, κάτι θα σταυρώσουν και θα ρίξουν στην κάλπη τους. Mm-hmm. Το βασικότερο πρόβλημα των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι ότι νιώθουν προδομένοι από όλους και από όλα. Μου μιλάνε σαν να είμαι θεία τους, με πιάνουν στην άκρη και μου λένε τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, ότι έχει πρόβλημα στα λεωφορεία της, ότι οι άνθρωποι λιποθυμάνε μέσα. Δεν είναι αυτά. Δεν μου λένε αυτά. Μου λένε ότι δεν αντέχουν άλλο. Ότι θέλουν να τα σπάσουν όλα, είναι οργισμένοι ή είναι παρετημένοι. Αυτές οι δύο ιδιότητες έχω συγκρατήσει. Ναι. Γιατί με το κίνημα αλλαγής, κυρία Μουτίδου, δεν αισθάνεστε ότι περιορίζεστε? Ήσασταν ελεύθεροι να εκφράζεστε πολιτιστικά, τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να ακολουθείτε μια κομματική γραμμή και ένα προγραμματικό λόγο. Ελεύθερη ήμουνα, αλλά ήμουν αδύναμη. Ο YouTuber και ο influencer είναι πάρα πολύ καλές ιδιότητες, πολύ ισχυρές και. Εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτές τις ιδιότητες που έχω, αλλά το πολιτικό όχημα είναι αυτό το οποίο σου δίνει τη δύναμη να πάει το αίτημα αυτόν όπου σου μιλάει στο κατάλληλο χώρο που είναι η Βουλή, είναι το Κοινοβούλιο. Εκεί μέσα παίρνονται οι αποφάσεις. Όσον αφορά τις ρόδες πάνω στις οποίες θα κυλήσω και αν μου έχουν μιλήσει και αν είμαι μιλημένη και αν αλλάξουν οι στόχοι μου, ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ διαφορετικός. Εγώ για να μπω στο κόμμα έκανα μια συνάντηση με την πρόεδρο και της είπα ότι εγώ μετά, αν εκλεγώ. Είναι μία επιθέρω. Αν δεν εκλεγώ, λένε απλά, δεν υπάρχει καπίδιο συζήτηση. Αν εκλεγώ, εγώ δεν θέλω να αλλάξω πράγματα επάνω μου. Θέλω να ασχοληθώ με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης, της Α' Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο τόπος μου.
και με ό,τι προκύψει στην περιοχή αυτή, ανενόχλητη. Και η πρόεδρος μου είπε, Σοφία μου, αν βγεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σε θυμώσουμε πουθενά. Συγκεκριμένα το βασικό μου αίτημα ήταν να συνεχίσω να είμαι YouTuber. Δηλαδή, μέσα από εκεί, όπως είπε και εσύ, είναι άλλο το πεδίο ελευθερίας. Και μου είπε, δεν είχαμε καμία διάθεση να σου πούμε να σταματήσεις τίποτα. Στο κοινάλ πήγα, γιατί αισθάνθηκα και εγώ, όπως πολλοί κόσμος, λίγο προδομένη από την άλλη παράταξη, στην οποία ήμουνα πιο συναισθηματικά τοποθετημένη. Εγώ γεννήθηκα αριστερών προδιαγραφών. Το κοινάλ άνοιξε έναν δρόμο, κέντρο αριστεράς, και μπήκα. Αν κάτι μου στραβώσει, εδώ είμαι πάλι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να υπογράψω με Συνική Μελάνη την, την διαβίου συμφωνία μου με τα πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος ενεργός, μπαίνω κάπου για να βοηθήσω και θα ήθελα να σημειώσω να μην είναι τόσο καχύποπτος ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούω, ας κατέβαινε ένας άνθρωπος, ρε Σοφία, τι ωραία που είσαι καθαρή, παιδί μου, που τα λες, πες ένα κόμμα και κατέβα, δεν έχει σημασία το κόμμα. Αρκεί να είσαι μέσα και να μιλάς. Μπαίνω και ο κόσμος είναι καχύποπτος. Γιατί με αυτόν και όχι με τον άλλο. Να πήγαινα λέω με τον άλλον, όχι ούτε αυτός μου αρέσει. Να πήγαινα με τον τρίτο, πάω αυτός δεν με τίποτα. Δεν βγάζει άκρη. Κυρία μου, τι κατεβαίνω με τις καλύτερες διαθέσεις, χωρίς να είμαι εμπλεκόμενη πουθενά, χωρίς να είμαι μιλημένη, χωρίς μηχανισμός. Τα κάνω όλα μόνη μου. Τρέχω στους δρόμους μόνη μου, μιλάω μόνη μου. Και πάλι ο κόσμος είναι καχύποπτος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι, ο κόσμος έχει μολυνθεί πολύ. Είναι αυτό ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσετε κι εσείς μπαίνοντας στον πολιτικό κόσμο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι, επειδή λέτε θέλω να ασχοληθώ με τον πολιτισμό στην Αλφα Θεσσαλονίκης, τι έλλειμμα έχει πολιτιστικό, αν θέλετε, η Αλφα Θεσσαλονίκης? Η Θεσσαλονίκη γενικότερα δεν είναι μόνο η Αλφα, ας μην κρυβόμαστε, απλώς εγώ περιορίζω την δράση μου στην Αλφα λόγω περιφέρειας. Ένα θα σας πω, ότι στις συνευρέσεις μου αυτές με τον κόσμο που μιλάμε, έχω δώσει το τηλέφωνο μου το προσωπικό. Γιατί έχω ένα για τις εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, και ένα προσωπικό. Και έχω δώσει τηλέφωνα συναδέλφων μου σε πάνω από 30 παιδιά, τα οποία με πλησίασαν και μου είπαν, κυρία Μουτίδου, εμείς εδώ δεν έχουμε μέλλον καλλιτεχνικά. Τι μπορείτε να κάνετε να μας κατεβάσετε στην Αθήνα? Και τους είπα, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να μην κατεβαίνετε στην Αθήνα. Εγώ είμαι ένα παιδί που έχω πληχθεί από τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης. Έχω δώσει 2 φορές κατά το κρατικό και έχω κοπεί. Δεν είχα λεφτά να φάω. Και έπρεπε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και δεν υπήρχε άλλος φορέας να σπουδάσω. Και ρωτώ μια πόλη με τόσο πολιτιστικό δυναμικό, με τέτοιες δυνατότητες και προσλαμβάνουσες που έχει, που κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα και διαπρέπουν, να μην έχει μια δεύτερη διέξοδο. Να μην έχει κάτι που αφορά τους μουσικούς, τις μπάντες. Ξέρετε πόσα παιδιά συνάντησα από μπάντες, από ομάδες, από τραγουδιστές, από στιχουργούς, από ζωγράφους. Συνάντησε ζωγράφο και μου λέει: καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν έχω κανένα μέλλον εδώ. Πρέπει να φύγω στο εξωτερικό και δεν έχω λεφτά. Ο κόσμος πολιτιστικά στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πολύ αργά. Και είναι αργά. Έδωσα εξετάσεις όταν ήμουν 25 και είμαι 47, σχεδόν 20 χρόνια. 20 και. Όχι ότι πριν ήταν σπιτ, απλά λέω αυτά που έζησα εγώ. Η Θεσσαλονίκη θέλει μπουστάρισμα πολιτιστικό. Θέλει έναν άνθρωπο δραστήριο να μπορεί να μιλήσει κάτω. Σε παράγοντες και να μπορέσει να τους βοηθήσει εδώ πέρα. Να μιλήσει σε αυτούς που έχουν δύναμη εδώ πέρα. Υπάρχουν ιδιώτες. Υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν όλοι από τη μεριά τους. Ένα μέρος που με είχε συγκινήσει στην ομιλία του Παύλου του Γερουλάνου που πήγα στα μέτρα του, ήταν που είχε πει: παιδιά, ένα μέρος των σχεδίων μας θέλει λεφτά και ένα μέρος δεν θέλει λεφτά. Ναι. Ένα μέρος θέλει επιχορηγήσεις και ένα άλλο θέλει διάθεση. Θέλει να επαγρυπνιστούν οι άνθρωποι. Έχω συναντήσει παιδιά. Σας λέω που μου λένε, σε παρακαλώ, ένα στιχουργό, ρε Σοφία, λίγο να το μιλήσω, άσε τις εκλογές στην άκρη. Και του λέω, μα δεν είναι το θέμα. Δεν κατεβαίνω στις εκλογές για να αρπάξω τίποτα. Κατεβαίνω για να δω πώς δεν θα φύγετε από εδώ πέρα. Η Θεσσαλονίκη αιμορραγεί πολιτιστικά. Κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα. Ναι. Δεν φεύγουν όλοι από εδώ πέρα και πάνε εκεί. Στην Αθήνα, όταν μιλάμε σε ένα θείασο, το 85% είμαστε από πάνω. Το 85% να επανδρώνουμε ένα θείασο και να είμαστε Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είμαστε πάνω να το κάνουμε. Σωστό. Ναι, πολύ σημαντική η σκέψη αυτή για την αποκέντρωση του πολιτισμού. Μα, δηλαδή δεν είμαστε κάποια περιοχή η οποία δεν έχει υλικοτεχνικές υποδομές. Όλα τα έχουμε. Τα κτίρια μας τα έχουμε. Τους ανθρώπους μας τους έχουμε. Τους καλλιτέχνες μας τους έχουμε. Τους επιχειρηματίες μας. Τους ανθρώπους που είναι εύρωστοι οικονομικά και μπορούν να συνδράμουν. Τις κρατικές δομές. Τις επιχορηγήσεις μας. Γιατί να μην υπάρξει κάποιος να τα συγκεντρώσει όλα αυτά? Γιατί να πρέπει από εδώ μέχρι απέναντι να είναι 7 αναρμόδιοι άνθρωποι υπάλληλοι, που λέει και ο Γερουλάνος. Δεν είμαι υπεύθυνος και δεν είμαι αρμόδιος. Εδώ, να μαζευτούμε λίγο.
Θέλει ένα μπουστάρισμα. Θέλει να μην φύγουμε, να μην. Εγώ ζω, δεν ξέρω, είμαι πολύ στεναχωρημένη με αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Να μην υπάρχει μια δεύτερη σχολή. Να μην υπάρχει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να μην υπάρχουν παραγωγές για σύριαλ και ταινίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Μητρόπολη του πολιτισμού. Και δεν τα λέω λαϊκίστικα. Το εννοώ. Σε μια πόλη η οποία εμπνέει και εμπνέεται ταυτόχρονα από αυτό που είναι. Δηλαδή, όποιος πρέπει να κάνει κάτι, ας πούμε, σε δουλειά, πρέπει να κατέβει στην Αθήνα. Εκεί είναι τα κανάλια, εκεί είναι οι σχολές, εκεί είναι όλα. Εμείς τι είμαστε? Η πόλη, λέμε, της πόρτας το Πισκέκα. Πίσω από την πόρτα είμαστε. Έχουμε άλλο Θεό, άλλο ήλιο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει όμως. Μιλώντας για την προηγούμενη σχέση σας με την πολιτική και ως άνθρωπος της αριστεράς που βρήκε μια πόρτα ανοιχτή στην κεντροαριστερά και μπήκε, τι σας έδιωξε από την αριστερά, θέλετε να μας πείτε? Τι με έδιωξε? Για ποιο λόγο γυρίσατε την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να το θέσω πιο συγκεκριμένα? Γύρισα την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όταν για πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν δύο κόμματα στην εξουσία και έχεις φάει προδοσίες και έρχεται το τρίτο κόμμα και λες, εντάξει, ήρθε η ώρα να δω Θεού πρόσωπο, αυτό που λέει θα το κάνουμε, και δεν το κάνουμε, το μόνο που τρως είναι όχι πόρτα, τρως ένα πιάτο καυτό φαΐ στα μούτρα σου. Δηλαδή, όταν το άσπρο είναι μαύρο την επόμενη μέρα, στεναχωριές. Μιλάτε για το δημοψήφισμα του 2015? Και για τα προεκλογικά. Mm-hmm. Τα προεκλογικά όλα ήταν άσπρο, την επόμενη ήταν μαύρο. Το δημοψήφισμα ήταν άσπρο, ήταν μαύρο. Τα χρώματα είναι που διαλέγουν τυχαία. Ναι, τυχαία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δύο στα δύο. Και επίσης, δεν γίνεται και κάτι άλλο που με στεναχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέω με θύμωσε, γιατί στα 40 μου προσπαθώ να μην θυμώνω, γιατί έχω και υπέρταση. Αυτό που με θύμωσε πάρα πολύ, που με στεναχώρησε πάρα πολύ, είναι που δύο μήνες πριν τις εκλογές δίνει και αυτός επιδόματα. Και αυξάνει, μειώνει τους φόρους και αυξάνει τις παροχές στο λαό. Όχι, παιδιά. Όχι. Αυτό είναι σαν παλιό σύριαλ. Δεν μπορεί να το ζούμε πάλι. Δεν μπορεί από αυτό το κόμμα να ζούμε την ίδια μέθοδο που ζούσαμε χρόνια τώρα και ο κόσμος σαν να έχει πάθει λοβοτομή να το δέχεται. Ναι. Να λέει ναι, ναι, αχ, τι ωραία, πήρα επίδομα, θα ξαναψηφίσω. Μα τι έπαθε, είσαι χρυσόψαρο. Πριν δύο μήνες κατέβαινε στους δρόμους και έλεγες άλλα. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια σας λέω. Όποιος και να το κάνει. Αλήθεια σας το λέω. Και η Φόφη γεννηματά να βγει σε προεκλογική περίοδο μετά από 4 χρόνια και αφού έχει καταστρέψει πάρα πολλές εμπιστοσύνες του λαού, υποσχεθεί, πάλι δεν θα είμαι μαζί της. Δεν το λέω ψέματα. Δηλαδή, τώρα αν την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτή η επόμενη μέρα, με την έχουν ρωτήσει πάνω από 1.500 φορές. Το κοινάλε, εντάξει. Είναι πολύ σημαντική, ναι. Ναι, είναι σημαντική. Αν το κοινάλ συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θέση θα πάρετε εσείς? Καταρχήν, είναι πολύ διαφορετική για μένα η σύμπραξη του κοινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ από ότι του κοινάλ με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Για να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Ο λόγος που είμαι στο κοινάλ είναι επειδή είμαι μια αριστερή που πληγώθηκα. Δεν είμαι μια δεξιά που πληγώθηκα. Mm-hmm. Παίζει ρόλο. Mm-hmm. Οπότε τα πράγματα όλα θα δημορφωθούν, η δική μου θέση δηλαδή εννοώ, έτσι, όχι το μέλλον των ανθρώπων στη χώρα. Καταρχήν μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί ο δικός μου κύβος θα πέσει. Από τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Εγώ εκεί θα κινήσω και εγώ τις δικές μου προτεραιότητες ανάλογα. Και δεν λέω ποιες είναι, γιατί απλώς δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ εγώ, ένας υποψήφιος βουλευτής που για πρώτη μου φορά μπλέκω μέσα σε ένα χώρο πολιτικό, να κάνω μελλοντολογίες και μαντέψεις. Εδώ είμαι, κοντή γιορτή. Αν εκλεγώ 7 Ιούλη και 8 Ιούλη πάρθει απόφαση, 8 Ιούλη πάλι εδώ θα είμαι. Θα βγούμε στο ραδιόφωνο και θα μιλήσουμε για το τι έκανα και γιατί το έκανα. Δεν πρόκειται να φύγω, να αλλάξω ιδιότητα, να αλλάξω χώρα. Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Σίγουρα δεν θα προδώσω τον εαυτό μου. Πάντως βλέπετε με πιο θετικό μάτι μια συνεργασία κινήματος αλλαγής με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέτε ότι προέρχεστε από τον ίδιο ιδεολογικό. Προσωπικά, ναι. Προσωπικά σας, Σοφία, εννοείται. Από ό,τι με τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Βρίσκω όμορα περισσότερο τα σύνθημα. Προσέξτε να δείτε, είμαι καλλιτέχνης. Όσο και να μιλάμε πολιτικά, μέσα μου είναι πολύ αυξημένο το θυμικό μου και το συναισθηματικό μου φορτίο. Που σημαίνει τι? Ότι εγώ όταν βλέπω μια εικόνα στην πόλη, τη βλέπω καλλιτεχνικά. Θα μου πεις, αυτό έχει σχέση με την πολιτική? Πολύ. Αυτό λείπει την πολιτική. Λείπει μια ανθρώπινη ματιά. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ, χωρίς να είμαι υποψήφια βουλευτής, από το τίποτα να είμαι, από ένα δέντρο να κρέμομαι, ότι έχουμε περισσότερα κοινά με την Νέα Δημοκρατία από ότι με το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και να παλεύουμε, όσο και να χτυπιόμαστε, πιστεύω ότι η κέντρο αριστερά είναι ένας χώρος που ενσωματώνει ανθρώπους από την αριστερά περισσότερους. Σωστό.
έχετε πιο πολλά κοινά στοιχεία εξάλλου. Συναισθηματικά ας το πάρουμε. Ναι. Όχι πολιτικά. Συναισθηματικά. Ας το πάρουμε. Ωραία. Συναισθηματικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη, κυρία μου. Εγώ ευχαριστώ. Δεν σταμάτησα να μιλάω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Για χαρά.